Είναι το κουτί της Πανδώρας, είναι ένα κουτί της Πανδώρας που άνοιξε πριν από τρεις μέρες με έναν πυροβολισμό στο κορμί ενός 15χρονου πιτσιρικά. Τι έγινε εκείνη τη μέρα είναι το μεγάλο ερώτημα. Ο Πρωθυπουργός σήμερα μίλησε για ένα άτυχο συμβάν. Όσοι το έχουν ζήσει και η οικογένεια μιλούν για μια εκτέλεση. Θα προσπαθήσουμε να δούμε το τι ακριβώς έχει γίνει. Βρεθήκαμε στο σημείο που σκοτώθηκε ο μικρός Αλέξης και μιλήσαμε με τους αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι μπήκαν στον κόπο να μας κάνουν μια αναπαράσταση. Για να δούμε. Ήμουνα σπίτι το βράδυ, γύρω στις 9 η ώρα ακούστηκε ένας ισχυρός κρότος, μάλλον ήταν αυτή η χειρομομπίδα κρότου λάμψης. Λοιπόν, βγαίνω στο μπαλκόνι σε αυτό εδώ το σημείο, ναι, και βλέπω δύο αστυνομικούς περίπου στα μέσα της διαδρομής από Χαριλαίου προζωοδόχου πηγής επί της Ναβαρίνου. Στην Ναβαρίνο, εδώ που βλέπουμε δηλαδή, έτσι. Να κατεβαίνουν ανενόχλητοι, δεν υπήρχαν άλλοι, δεν υπήρχαν συμπλοκές, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχαν κουκουλοφόροι, υπήρχαν άνθρωποι που προκαλούσαν. Όχι, 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 μπροστά σε αυτό το σημείο που υπάρχει οπτικά, ναι, δεν υπήρχε τίποτα. Κατεβήκανε ανενόχλητοι, φτάσαν στο σημείο περίπου που βρίσκεται τώρα το παιδί. Εκεί που το παιδί με το μαύρο. Εκεί που το παιδί με το μαύρο. Ναι. Ένας είπε δύο φορές, ελάτε, ελάτε. Σημαδεύει και πυροβολεί δύο φορές εν ψυχρό. Δηλαδή έβγαλε το πιστόλι και πυροβόλησε δύο φορές. Ναι, ναι. Δεν υπήρχε στο οπτικό πεδίο που είχα εγώ κανένας από αυτή τη μεριά. Δεν υπήρχε. Δεν έβλεπε τα παιδιά, δεν υπήρχε, δηλαδή. Δεν φαινόντουσαν τα παιδιά. Πράγμα που σημαίνει ότι ήταν αρκετά μακριά. Mm-hmm. Και ότι δεν διέτρεχε κίνδυνο και καταρχήν φαίνεται γιατί ουσιαστικά ήταν σαν να τους καταδίωκε εκείνος αφού κατέβηκε και τους φώναζε ελάτε. Δηλαδή υπήρξε μια φραστική πρόκληση στην αρχή και μετά έβγαλε και πυροβόλησε δύο φορές εν ψυχρό. Δύο φορές εν ψυχρό. Δεν έριξε ποτέ καμιά προειδοποιητική βολή, δεν έριξε ποτέ στον αέρα ούτε κάτω. Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Ναι. Δύο φορές εν ψυχρό. Υπήρξε τρίτος πυροβολισμός, γιατί ακούστηκε για τρίτο. Δεν άκουσα εγώ τρίτο προσωπικά. Τους είδα απλά που κάνανε μεταβολή, μετά δεν ξέρω πώς πήγανε, γιατί μπήκα μέσα στο ασανσέρ να κατέβω κάτω να δω τι ακριβώς έχει γίνει και αν έχει τυπήσει κανείς. Και πήγα κάτω και βρήκα το παιδί. Όπως όλοι οι γείτονες. Έχεις δει τι έχει γίνει? Ναι. Πες μου τι ακριβώς έγινε. Είναι γύρω στις 9 παρα 5 το βράδυ, μόλις έχει τελειώσει ο αγώνας, δηλαδή Ξάνθη Παναθηναϊκός, και ακούμε φασαρίες, λογομαχία, μόνο λογομαχία με βρυσίδια, μπινελίκια. Βγαίνουμε στο μπαλκόνι από εκεί και είναι εδώ ένα περιπολικό που διαπληκτίζεται με τέσσερις νεαρούς. Ναι. Φύγεται από εδώ, αυτά όλα, τα γνωστά τέλος πάντων μπινελίκια, και κάποια στιγμή φεύγει ένα γυάλινο μπουκάλι στο περιπολικό. Φεύγει το περιπολικό, ήταν μέσα στο περιπολικό, φεύγει το περιπολικό, ανεβαίνουν το δρόμο, στρίβουν αριστερά στη Χαριλάου Τρικούπη, παρκάρουν το περιπολικό και κατεβαίνουν με τα πόδια οι δύο αστυνομικοί εδώ που είναι το παιδί τώρα με το ποδήλατο, και ο αστυνομικός πυροβολεί έτσι δύο φορές, πυροβολεί έτσι κατευθείαν με προτατωμένο το χέρι προς αυτή τη μεριά δύο φορές. Και μετά οι αστυνομικοί ξανανεβαίνουν πάνω, μπαίνουν στον περιπολικό και φεύγουν σφαίρα τη Χαριλάου Τρικούπη πάνω. Δηλαδή εκτέλεσε, έφυγε, επιβάστηκε. Στο αυτοκίνητο και έφυγε, ναι. Και μετά από δύο λεπτά περίπου, αφού γίνεται μια αναστάτωση και τρέχει κόσμος προς τα κάτω από εδώ, ακούμε το σκοτώσανε. Κατεβαίνουμε κάτω με τους φίλους μου, ερχόμαστε εδώ πέρα, είναι το παιδί αιμόφυρτο σε αυτό το σημείο τώρα που είναι τα λουλούδια. Κάποιος του κράταγε σφιγμό, δεν είχε, και ένας του έκανε τεχνίδια. Το παιδί ήταν, το ασθενοφόρο ήρθε στα 5-6 λεπτά, ήρθε πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά το παιδί ήταν νεκρό ήδη, δεν είχε ούτε σφιγμούς ούτε τίποτα. Αρθούρε, εσύ είδες να σηκώνει το χέρι και να πυροβολεί δύο φορές? Γιατί τώρα έχουν διάφορα σενάρια εξωστραγισμού κλπ. Δύο φορές και ευθεία το μπλο έτσι. Οι μαρτυρίες είναι αποκαλυπτικές και είναι πολλές. Δεν είναι μία και δύο, είναι πολλοί που είδαν. Έχουμε ένα μάρτυρα και εδώ στο στούντιο, τον οποίο θα ακούσουμε σε λίγο. Λοιπόν, να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο κύριος Γιώργος Χατζιωάννου, μέλος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΑΣΥ. Να τον καλησπερίσουμε και εκείνον. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και εσάς και στους προσκεκλημένους σας και στους τηλεθεατές σας.
Θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα πάμε τώρα στη συνάδελφο Κώστα την Ιωάννα τη Μάνδρου. Καθώς αύριο αναμενόταν η επέμβαση των να πάνε στον ανακριτή οι δύο ειδικοί φρουροί, μάλλον τελικά δεν θα πάνε. Υπάρχουν και τα νομικά τερτύπια. Ιωάννα. Καλησπέρα σας. Οι δύο ειδικοί φρουροί και κυρίως εκείνος που αφαίρεσε τη ζωή του 15χρονου, ακούσαμε πριν από λίγο τους αυτόπτες μάρτυρες, αύριο εμφανίζονται ενώπιον του ανακριτή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω μέχρι αυτή τη στιγμή, ο ειδικός φρουρός που αφαίρεσε άδικα, ανέτεια και δολοφόνησε την ψυχρό το 15χρονο, δεν επιθυμεί αύριο να απολογηθεί και να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή, προφασιζόμενος μαζί με τον συνεργό του ότι δεν έχει στα χέρια του το πόρισμα της βαλιστικής έρευνας, της τοξικολογικής εξέτασης και της ιατροδικαστικής εξέτασης. Με δύο λόγια, αποφεύγει να λογοδοτήσει τη δικαιοσύνη, διότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι... Θα ζητήσει δηλαδή ο Άννα προθεσμία? Για να εκφορτιστεί το κλίμα. Θέλει να ζητήσει προθεσμία, σύμφωνα όμως με πληροφορίες από τις δικαστικές αρχές, από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα. Οι δικαστικές αρχές δεν πρόκειται να του δώσουν αυτή την προθεσμία. Αύριο στις 10 το πρωί θα κάνουν χρήση μιας ειδικής διάταξης του νόμου, θα πάρουν μια τυπική απολογία και θα κρίνουν αμέσως μετά το αν θα προφυλακιστεί, που θεωρείται βέβαιο ότι θα οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού γύρω στις 11 το πρωί. Δηλαδή ο ανακριτής και ο εισαγγελέας δεν πρόκειται να δεχθούν το επιχείρημά του ότι πρέπει να έχουν αυτά τα στοιχεία στα χέρια τους. Θα ζητήσουν αύριο την απολογία του και αμέσως μετά θα αποφασίσουν για την προφυλάκησή του. Μάλιστα. Δεν θα γίνει δεκτό δηλαδή το αίτημά του. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ιωάννα, για τις πολύτιμες πληροφορίες. Δεν πρόκειται να γίνει δεκτή η προθεσμία. Πού θα ζητήσει? Δεν πρόκειται να γίνει η προθεσμία. Να πάμε στην κυρία Λεγάκη. Τι είπατε? Θα γίνει στην πράξη η προθεσμία, γιατί δεν θα δεσμευτεί για να παρουσιάσει την άποψή του για τα γεγονότα. Όχι. Ώστε να έχει τη δυνατότητα να μην διαψευστεί από τις εξετάσεις που θα βγουν μετά. Θα έχει σε γνώση τις εξετάσεις όταν θα δώσει την πραγματική του κατάθεση, ώστε να μην πέσει σε λάθη από πριν. Σε αντιφάσεις. Κύριε Λεγάκη, αυτό είναι το δικό σας. Είναι σαφές ότι επιχειρείται να γίνει η τελευταία, η απέλπιδα προσπάθεια του συγκεκριμένου κατηγορουμένου είναι να αγκιστρωθεί επάνω σε επιμέρους λεπτομέρειες της βαλιστικής έρευνας. Είναι τόσο, και για πρώτη φορά σε ό,τι έχω δει εγώ στα χρόνια της δικηγορίας μου, που είναι αρκετά, υπάρχει τέτοια ταύτιση στη λεπτομέρεια όλων των αυτοπτών μαρτύρων οι οποίοι έχουν προσέλθει και καταθέτουν αυτά που είδαν από εντελώς διαφορετικές οπτικές γωνίες ο καθένας, περιγράφουν με απόλυτη ταύτιση, και το ξέρετε κι εσείς ότι αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο, την ίδια κίνηση, την εκτέλεση και τα λοιπά, πράγμα που αναδεικνύει ακριβώς το πόσο ψυχρή ήταν αυτή η εκτέλεση. Κύριε Παπαδημητρίου, είστε αυτόπτης μάρτυρες, ξενοδόχου Παπαδημητρίου. Ναι, και εγώ. Είναι αυτό που είδατε στο βίντεο? Έγινε αυτό που είδατε στο βίντεο που περιέγραψαν οι δύο μάρτυρες? Ναι, ναι. Τα έχω περιγράψει κι εγώ αναλόγως σχεδόν από την πρώτη στιγμή και είναι ακριβώς έτσι. Είναι ακριβώς έτσι. Οι μαρτυρίες ταυτίζονται όλες. Και ειδικά το σημείο, και σε αυτό ήμουν σαφής από την πρώτη στιγμή. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Σημαδεύει. Εμείς καθόμαστε σε ένα γωνιακό καφέ που έχει εκεί. Είμαστε πίσω από τους αστυνομικούς. Η διαφορά μας είναι κάποια μέτρα και πραγματικά βλέπουμε την προέκταση, βλέπουμε πλάτη, τουλάχιστον εγώ βλέπω πλάτη και βλέπω την κίνηση που κάνει και σημαδεύει. Έχει προτεταμένο προς τα κάτω, προς τις παρέες, προς τα παιδιά το όπλο και σημαδεύει και πυροβολή. Δύο φορές. Μάλιστα. Ένας ακόμα μάρτυρας συμφωνεί. Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας